Λοιπόν, για να πάμε ξανά στην Παπαρένα, να βάλουμε έτσι λίγο στην παρέα μας ο Γιάννης Αντωνινέο, να κάνουμε μια μικρή περίληψη των όσων είπε ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Μίλησε πάρα πολύ ώρα, αλλά τα χαρτιά του δεν τα άνοιξε εκεί που τουλάχιστον θα ήθελαν οι φίλοι της ΑΕΚ όσον αφορά κυρίως τα μεταγραφικά θέματα. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη συνέντευξη τύπου γνωριμία ήταν αυτή του νέου διοκτήτη της ΠΑΕΑΚ, του Μάριου Ηλιόπουλου. Νομίζω ότι αν έπρεπε να βάλουμε τίτλο, είναι πάθος και αδρεναλίνη. Ήταν κάτι άλλωστε που το μνημόνευσε αρκετές φορές και το υποστήριξε και με τον τρόπο που τοποθετήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις. Ειδικά προς το τέλος με το ζήτο ΙΑΕΚ και τις σφιχτές αγκαλιές με τον Ματίας Αλμίδα. Κρατάμε ότι ο Ματίας Αλμίδα παραμένει πανίσχυρος και στην νέα διοικητική τάξη σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι της ομάδας, ότι θα γίνεται ό,τι ακριβώς θέλει ο Αλμίδα, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Αλμίδα. Κάτι άλλο που ρωτούσε και ο κόσμος. Μας απάντησε γιατί είναι πλάκι με το ποδόσφαιρο και γιατί είναι πλάκι με την ΑΕΚ. Γιατί, όπως είπε, από μικρό παιδί ως ΑΕΚτζής είχε αυτό το όραμα το οποίο πια μπορεί να ζήσει. Μίλησε και για αυτό που είχαμε αποκαλύψει στην Έρα Σπόρο, ότι η Μπριτάνια ανήκει σε εταιρεία συμπυρώτων του κ. Λιόπουλου. Είναι ο χώρος που βρίσκεται απέναντι από το γήπεδο και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα αξιοποιηθεί. Επανέλαβε αρκετές φορές ότι θα γίνουν μεταγραφές, αλλά δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Να κάνει αποκαλύψεις, έτσι, ναι, το κράτησε αυτό λίγο κλειστό. Να είμαστε κάτω από το ραντάρ και να μην μαθαίνει κανείς παρά μόνο όταν πια θα έχουν πέσει οι υπογραφές. Αλλά ήταν κατηγορηματικός ότι θα γίνουν οι μεταγραφές. Είπε στο τέλος γιατί η ΑΕΚ θέλει να βλέπει. Για μια ΑΕΚ που θα κάνει την Ευρώπη να τρίβει τα μάτια της. Άρα υπάρχει και το ευρωπαϊκό όραμα σε σχέση με την εξέλιξη της ομάδας. Ανέφερε ότι το μοντέλο θα είναι προεδρικό, δηλαδή θα είναι εκείνος που θα αποφασίσει. Ναι, θα παίρνει εκείνος την τελική απόφαση, ακούγοντας βέβαια με επιχειρήματα την άποψη των συνεργατών του. Έτσι, ναι, για... αλλά θα επιτρέπει στους συνεργάτες του με επιχειρήματα να τον μεταπίσουν και να τον μεταπίσουν, όπως είπε, θα κάνει στροφή 180 μοιρών, λέγοντας ότι είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αναφέρθηκε στην συνάντηση που θα έχει με τους οπαδούς, μίλησε για το νέο περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ξέρεις, τα ακούσαμε. Γιάννη, με βάση τα όσα κατάλαβε σε αυτήν την συνέντευξη τύπου, από ό,τι κατάλαβα, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να έχω λάθος άποψη εγώ. Είναι απέναντι στον Μάκη Γκαγκάτση. Δεν ξεχνάμε, είπε αυτό που έγινε στην Τούμπα. Αλλά και νομίζω δεν ξέρω αν θα στηρίξει τον Αχιλέα Μπέο ή όχι. Τι κατάλαβε από τα συμφραζόμενα? Εντάξει, όπως είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος, κάθε πράγμα στο καιρό του. Έτσι, δεν άνοιξε τα χαρτιά του σε ό,τι αφορά τα όσα θα γίνουν στη Super League. Οπότε να έχουμε μια υπομονή, θα δούμε ποια θα είναι η στάση της ΑΕΚ. Τότε δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά του για την ατζέντα που θα αφορά το περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κοίταξε για τον Μάκη Γκαγκάτση, που θα είναι, έτσι. Ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ, ούτως ή άλλως, βέβαια. Μπορείστε? Θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ, ούτως ή άλλως. Εδώ δεν υπάρχει αντίπαλος. Ναι, ναι. Είπε ότι θα περιμένει, ξέρεις, να αναφερθεί, αν και έχει τοποθετηθεί δημοσίως ο κύριος Γκαγκάτσης. Υποθέτω ότι εννοούσε ως πρόεδρος της ΕΠΟ ποιες θα είναι οι προτεραιότητες και ποια ατζέντα θα μπει σε σχέση με τα ζητήματα που απασχολούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά ναι, στάθηκε ότι δεν ξεχνάμε τα όσα έχουν συμβεί. Ωραία. Και αναφέρθηκε στο επεισόδιο που υπήρχε με το τότε διοικητικό στέλεχος της ΠΑΕΠΑΟΚ και τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Ματίας Αλμίδα. Θα μπορούσε να είναι και κάτω τα χέρια του Ματίας, θα μπορούσε να είναι σε μια ευρύτερη εικόνα κάτω τα χέρια από την ΑΕΚ. Γι' αυτό επανάλαβα αρκετές φορές αυτό που, από ό,τι καταλαβαίνω, το έχει κρεωθεί ως βαριά σκυτάλη από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ότι θα πρέπει να είναι ο προστάτης της ΑΕΚ. Το είπε σε 2-3 περιπτώσεις για αυτή την, ας το πούμε, παράδοση παραλαβή. Ξέρεις, η ατάκα που ταιριάζει και με το περιβάλλον της ΑΕΚ ήταν όταν μίλησε για τον αδερφό του, τον Αντώνη, που είναι Ολυμπιακός, και είπε ότι ο αδερφός του είναι Παριζιάνος, αλλά ο ίδιος είναι Παρτιζάνος. Ναι, ότι εκείνος είναι πιο κυριλέ και εγώ θα είμαι, ναι, Παρτιζάνος για την ΑΕΚ. Το τραγούδι των Παρτιζάνων, τον Μπέλα Τσάο, είχε γίνει και σύνθημα στον Ντάμπλ για την ομάδα της ΑΕΚ. Υπάρχει και σύνθημα για τους οπαδούς της ΑΕΚ. Και ήταν και κάτι που το βίωναν και ο Ματές Αλμίδα και οι ποδοσφαιριστές στην πιο πετυχημένη, έτσι, αγωνιστική σεζόν που ήταν
η περίοδο 22-23. Τώρα, τα υπόλοιπα στις πράξεις. Στην πράξη έγινε. Θα σε καταλήξω με αυτό με το οποίο ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Ηλιόπουλος, ότι δεν είμαι άνθρωπος των λόγων. Είναι των πράξεων. Ωραία. Έγινε, Γιάννη, μου ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Αντωνίου. Σε μικρή περίληψη των όσων ακούσαμε για πάνω από μία ώρα από τον κύριο Ηλιόπουλο.